Καλησπέρα σα, κυρίε και κύριοι. Βλέπετε τα νέα του Sky στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Νέο ρεκόρ σημείωσε η ανεργία στη χώρα τον Οκτώβριο. Έφτασε στο 26,8% από 19,7% που ήταν τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Αυτό σημαίνει ότι περίπου 370.000 άτομα έχασαν τη δουλειά του τον τελευταίο χρόνο, ενώ μόνο τον Οκτώβριο οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 36.000. Συνολικά ξεπερνούν το 1.340.000. Πρωταβλητέ αναδεικνύονται για μία ακόμα φορά οι νέοι ηλικίας 15 έως 24 ετών με ποσοστό 57% και οι Αττικοί όπου ένας στους τρεις πλέον είναι άνεργος. Το Εθνικό Σχέδιο Δράση για την Καταπολέμηση τη Ανεργία παρουσίασαν σήμερα οι Υπουργοί Εργασία, Ανάπτυξη και Παιδεία. Περιλαμβάνει 7 νέα προγράμματα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα των νέων, καθώ και 13 που ήδη υλοποιούνται. Έχουν συνολικό κόστο 600 εκατομμύρια ευρώ και αφορούν 350.000 νέου έω 35 ετών. Τα νέα προγράμματα θα είναι ένα συνδυασμό κατάρτιση προγραμμάτων τύπου stage για πέντε μήνες στον ιδιωτικό τομέα και επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών εφόσον ο εργοδότη επιλέξει να απασχολήσει τον άνεργο για ένα χρόνο μετά τα δύο πρώτα στάδια του προγράμματο. Αναλυτικά οι προποθέσει και τα δικαιολογητικά στο sky.gr. Αύξηση 0,8% κατέγραψε ο πληθωρισμό το Δεκέμβριο σε ετήσια βάση. Στο 12 Μ. Ιανουαρίου Δεκεμβρίου ο πληθωρισμό αυξήθηκε κατά 1,5%. Αυτό οφείλεται κυρίω στην αύξηση των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανση, τον ηλεκτρισμό, την ένδυση και την υπόδηση και τι μεταφορέ. Αυξήθηκαν επίση οι τιμέ κρεάτων και γαλακτοκομικών, ενώ έλεα, λίπη και νοπά λαχανικά σημείωσαν μείωση. Μειωμένε είναι και οι τιμέ στα δίδακτρα ιδιωτικών σχολείων, φροντιστή. Και Ο Πρωθυπουργό είχε στο Μαξίμου σειρά επαφών με τον πρόεδρο τη Unilever. Το Γενικό Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο και το Βέλγο Υπουργό Οικονομικών. Μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο τη Unilever, Paul Πόλμαν, δήλωσε ότι είμαστε στο σωστό δρόμο, αλλά πρέπει να ξεπεράσουμε δυσκολίε και εμπόδια, και έδωσε προτεραιότητα στην ενίσχυση τη ρευστότητα στην αγορά για την επίλυση των προβλημάτων. Ο πρόεδρο τη μεγάλη πολυεθνική επαναβεβαίωσε τη δέσμευση τη εταιρεία για παραμονή και περαιτέρω ενδυνάμωση τη παρουσία τη στην ελληνική αγορά. Ο Γενικό Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο δήλωσε ότι έχω εμπιστοσύνη στον Αντώνη Σαμαρά και πιστεύω σε αυτό που κάνει αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Δηλώσει στήριξη στην ελληνική κυβέρνηση έκανε και ο Αντιπρόεδρο και Υπουργό Οικονομικών του Βελγίου. Στη Βουλή προτίθενται να διαβιβάσουν οι οικονομικοί εισαγγελεί Γρηγόρη Πεπόνη και Σπύρο Μουζακίτη τι καταθέσει τη οικογένεια Παπακοσταντίνου, αλλά και των υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών, με τι οποίε καταγράφεται η πορεία τη λίστα επί Υπουργεία Παπακοσταντίνου. Τι επόμενε ημέρε θα καταθέσουν εκ νέου ο πρώην επικεφαλή του ο Ιωάννη Διώτη, αλλά και ο Ιωάννη Καπελέρη. Το πρωί τη Πέμπτη, ο ταξίαρχο Δημήτρη Γεωργατζή, ο οποίο προείσταται τη οικονομική αστυνομία, επισήμανε στον αντιεισαγγελέα του Αρίου Πάγου κύριο Νίκο Παντελή, ότι η ημερομηνία μετεγγραφής μπορεί να αλλάξει οποιαδήποτε ώρα από αυτόν που έχει στην κατοχή του το αρχείο, επομένω και τη λίστα. Τον κύριο Παντελή επισκέφθηκε και ο δημοσιογράφος Κώστας Βαξεβάνη, ο οποίο δημοσιοποίησε σήμερα στο περιοδικό του ότι το αντίγραφο που έχει στα χέρια του δημιουργήθηκε στι αρχέ Αυγούστου 2010. Δεν έγινε τελικά η μεταγωγή των συλληφθέντων καταληψιών στην εισαγγελία, καθώ είχε προγραμματιστεί συγκέντρωση αλληλεγγύη. Μετέβη στη Γαδά ο ίδιο ο εισαγγελέα, προκειμένου να απαγγείλει κατηγορίε. Στο μεταξύ, είχαμε νέο επεισόδιο σήμερα στην κόντρα Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ. Αφορμή οι δηλώσει του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Ευάγγελπ Διαμαντόπουλε, ότι ανήκει στον αναρχικό χώρο και ότι θεωρεί την αναρχία τη μόνη άμεση δημοκρατία. Η συγκρού κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να τον διαγράψει, αλλιώ, όπω αναφέρει, θα θεωρεί και ο ίδιο συνένοχο. Στην Κύπρο θα βρεθεί αύριο η Γερμανίδα Καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ για την έκτακτη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο. Στο περιθώριο τη συνάντηση, η Γερμανίδα Καγκελάριο θα συναντηθεί με τον πρόεδρο του ΒΣΥ και υποψήφιο πρόεδρο τη Κυπριακή Δημοκρατία, Νικό Αναστασιάδη. Το ταξίδι τη κυρία Μέρκελ στην Κύπρο αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά τι δηλώσει τη ότι δεν θα υπάρξουν ειδικέ προποθέσει διάσωση για την Κύπρο που δεν θα περιλαμβάνουν την ανάγκη οικονομικών μεταρρυθμίσεων όπω ιδιωτικοποίηση. Ανεξαρτητοποιήθηκε από το Πασόκ ο βουλευτή δράμα Χρήστο Σαϊδόνη. Ο κ. Σαϊδόνη επέλεξε να κάνει επίσημα αυτό που από καιρό έχει κάνει ανεπίσημα, την ημέρα που τα ίδια τα γεγονότα δίνουν αποστομωτική απάντηση στη σκευωρία κατά του προέδρου του Πασόκ με αφορμή τη λίστα Λαγκάρτ. Αυτό είναι θλιβερό και παράδοξο, αναφέρεται σε ανακοίνωση του κόμματο. Την ίδια ώρα, ο Κώστα ανακοίνωσε την επιστροφή του στο Πασόκ, ανταποκρινόμενο όπω αναφέρει στο κάλεσμα του Ευάγγελου Βελιζέλου ενόψου του συνεδρίου. Συνελήφθη εκ νέου το πρωί ο πρόεδρο τη γνωστή εταιρεία οδική βοήθεια Express Service Γιάννη Ραπτόπουλου, για τη μη καταβολή χρεών ύψου 700.000 ευρώ προ το δημόσιο. Ο συλληφθή θα οδηγηθεί στον Ισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα, μετά από έρευνε, οι αστυνομικοί τη Ασφάλεια Αττική εντόπισαν και συνέλαβαν στο Χαϊδάρι 63χρονο για τη μη καταβολή ατομικών χρεών προ το δημόσιο. Το αστρονομικό ποσό ανέρχεται σε 23 εκατομμύρια ευρώ. Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 τον Πλατανιά στο Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας για τον τέταρτο γύρο του κυπέλου Ελλάδας και απέκτησε προβάδισμα πρόκρισης εν ώψη της Ρεβάν στα Χανιά. Οι πράσινοι προηγήθηκαν 2-0 με τέρματα από του ΣΟ και το ΤΣΕ πριν διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα ο Νασλίδης με εύστοχη εκτέλεση πέναλτη. Σε άλλο αγώνα για το κύπελο Ολυμπιακός Βόλου και Αστέρας Τρίπολης έμειναν στο 1-1 στο πανθεσσαλικό στάδιο με την ομάδα της Αρκαδίας να έχει τη Ρεβάν στην έδρα της. Απόψε για την ίδια διοργάνωση παίζουν πάση Γιάννη Φωστήρας και Καλιθέα Πάοκ και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Συνεφιά θα σημειωθεί σε όλη τη χώρα με τοπικέ βροχέ, σποραδικέ καταιγίδε και χιόνια στα ορεινά. Γρήγορα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στη Δυτική Ελλάδα, το Ανατολικό Αιγαίο, τι Κυκλάδε, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-βυτική 4 με 6 μποφόρ και στα πελάγη τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Βόρεια Ελλάδα έω 10 βαθμού και στην υπόλοιπη χώρα έω 15 με 16 βαθμού. Στην Αττική θα υπάρχουν εφόσει με βροχή ή καταιγίδα μικρή διάρκεια στι πρωινέ ώρε. Άνεμοι νοτιοβυτική 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 6 έω 16 βαθμού Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν εφόσει με βροχέ και πιθανώ πρόσκαιρη καταιγίδα. Βαθμιαία βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 4 έω 10 βαθμού Κελσίου. Στο σημείο αυτό το βελτίωση νοηματική ολοκληρώθηκε. Επόμενη ενημέρωση από το στι 7. Καλό απόγευμα.